Και τα επόμενα βήματα της Τουρκίας φαίνεται, κυρίες και κύριοι, ότι αποκάλυψε πριν από λίγο ο εθνικιστής εταίρος του Ερντογάν Μπαχτσελή. Πάμε στη Μαρία Ζαχαράκη. Μαρία, τι δήλωσε πριν από λίγο ο Μπαχτσελή? Καλό μεσημέρι, Μίνα. Πράγματι, λοιπόν, πριν από λίγο προέβη σε αποκαλύψεις, θα λέγαμε, ο Ντεβλέτ Μπαχτσελή, ο εθνικιστής εταίρος του Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, ο οποίος προανήγγειλε σε μορφή προτάσεων, βέβαια, προς την κυβέρνηση, αλλά ουσιαστικά γνωρίζουμε πολύ καλά ότι ο Ντεβλέτ Μπαχτσελή προανήγγειλε τα βήματα που είναι να κάνει η Τουρκία στο Αιγαίο, προκειμένου να εξασφαλίσει τα νησιά και τις βραχονισίδες στο Αιγαίο που θεωρεί η Τουρκία ότι τις ανήκουν. Έτσι λοιπόν ο Ντεβλέτ Μπαχτσελή πρότεινε πρώτα απ' όλα να περαστεί νομοθεσία, εθνική νομοθεσία, στην Τουρκία δηλαδή, για τη θαλάσσια δικαιοδοσία της Τουρκίας το συντομότερο δυνατό. Δηλαδή ουσιαστικά να ορίσει η Τουρκία την ΑΟΣ της στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο, και στη συνέχεια αυτήν την ΑΟΣ που θα καθορίσει η ίδια, αν και η ΑΟΣ ορίζεται βέβαια με τις γείτονες χώρες, αλλά αυτή τη θαλάσσια δικαιοδοσία, και να την περάσει σε χάρτες, τους ναυτικούς χάρτες της Τουρκίας, και από εκεί και πέρα να την κοινοποιήσει την ΑΟΣ που θα έχει αποφασίσει μόνη της, να την κοινοποιήσει στον ΟΗΕ, προκειμένου έτσι να καταγραφεί επισήμως ότι αυτή είναι η ΑΟΣ και η υφαλοκρηπίδα της Τουρκίας. Με αυτό τι πετυχαίνει, όπως είπε και ο ίδιος ο Τούρκος εθνικιστής ηγέτης, θα καταγραφούν σε αυτούς τους χάρτες ποια νησιά, ποιες βραχονισίδες δεν έχουν περάσει επισήμως, όπως είπε, με συνθήκες, διεθνείς συνθήκες όπως της Λοζάνης, δεν έχουν περάσει λοιπόν στην Ελλάδα. Άρα συνάγεται ότι αυτά τα νησιά ανήκουν στην Τουρκία, αυτά τα νησιά θα καταγραφούν στους χάρτες. Ναι, Μαρία. Η Τουρκία, αυτό θα καταγραφεί στον ΟΗΕ και θα είναι επίσημο κατά την τουρκική άποψη. Δεν ξέρω αν με ακούτε. Ναι, Μαρία, φυσικά σε ακούμε. Συνέχισε. Ναι. Ωραία, ναι. Οι εν λόγω λοιπόν γεωγραφικοί σχηματισμοί, όπως τους ονομάζει, θα τεθούν υπό τη δικαιοδοσία πολιτικών διοικήσεων στην Τουρκία. Και σε τρίτο στάδιο αυτό που προτείνει ο Ντεβλέτ Μπαχτσελή είναι να ανακοινώσει η Τουρκία μία επαόριστο ναύτεξ, όπως την ονομάζει, για να καλύψει αυτά τα νησιά και τις βραχονισίδες, να καλύψει ότι τα κυριαρχικά τους δικαιώματα ανήκουν στην Τουρκία. Όπως είπε χαρακτηριστικά ο Ντεβλέτ Μπαχτσελή, κυρίες και κύριοι, είπε, η Τουρκία έχει φτάσει σε ένα στάδιο απόφασης, δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο, ή θα πέσουμε στην παγίδα του διχασμού ή θα πάρουμε τις αποφάσεις που πρέπει να πάρουμε. Και στη συνέχεια αυτό που είπε ο Ντεβλέτ Μπαχτσελή είναι ότι έχουμε στείλει ένα ιστορικό μήνυμα στην Ελλάδα, χαρακτήρισε την ομιλία του Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν στην άσκηση Έφεσος 2022, τη χαρακτήρισε ως ιστορική ομιλία, γιατί εκεί δόθηκε το μήνυμα στην Ελλάδα ότι η Τουρκία πλέον περνά σε πράξεις. Μάλιστα. Και ότι η Τουρκία κινείται με προσοχή και αυτοπεποίθηση. Και στη συνέχεια βέβαια είπε ότι η ελληνική κυβέρνηση είναι εκείνη που προσπαθεί να κάνει ο δικό της χάρτη την ανομία και την αδικία στο Αιγαίο και εμείς δεν πρόκειται να διστάσουμε, είπε χαρακτηριστικά. Μάλιστα. Να απαντήσουμε. Μαρία, σε ευχαριστώ πολύ.